Ναι, μια χαρά πήγα. Τώρα να δω, έχουμε και έναν αυτοσκούπα να μας θέλει να μας βγάλει το report εδώ. Όχι, εντάξει. Μια χαρά. Τι κάνετε εκεί πέρα, κυρία μου? Εδώ την διαδρομή, η οποία δεν είναι αυτή, ναι, αλλά παρόλα αυτά οι ονομασίες παραμένουν. Και παρατηρώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Μ' άρεσε και εμένα. Την συνέλεξη σωστά. Τέλειο. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. I love the way you love me and the way you misbehave. Ganja man, my sweet ganja man, come with my body. Lord, I wish this was a permanent thing. Εδώ μεταξύ, κύριε Χάρη, τράβα καμιά φωτογραφία κι εσύ, τράβα. Έτρεξε το κορίτσι 15 χιλιόμετρα, το ξέρει. Παρακαλώ σιγά σιγά οι αθλητές που θα τρέξουν το θα έρθουν να πλησιάσουν πίσω από την αψίδα να κάνουμε μια σύντομη ενημέρωση για την τροποποίηση της διαδρομής. Η διαδρομή των 44 χιλιόμετρων θα μεταβληθεί, θα τροποποιηθεί και αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαδρομή 27 χιλιόμετρων περίπου. Θα ξεκινήσουμε όλοι από μέσα το χωριό. Θα ακολουθήσουμε το αμάξι της διοργάνωσης μέχρι να μπούμε στο μονοπάτι Ε4 και θα φτάσουμε στο σταθμό Σμέος στα 6,5 χιλιόμετρα. Από το σταθμό Σμέος στα 6,5 χιλιόμετρα δεν θα συνεχίσουμε στο χώρο της κόψης του οδηγού, απλά θα ακολουθήσουμε το χωματόδρομο μέχρι το καταφύγιο Χριστάκη. Οπότε, εκεί στο 6,5 χιλιόμετρο που είναι ο σταθμός, θα έχουν ήδη δοθεί εντολές και στους υπεύθυνους να οδηγούν πάλι την ίδια διαδρομή πίσω. Προσοχή, σίγουρα θα βρείτε και αθλητές από το Ρουπικάπρα. Θα κάνουν
ίδια διαδρομή με εσάς, λίγο μικρότερη. Εσείς ακολουθάτε την πορεία σας, δεν επηρεάζεται από κανένα. Υπάρχουν 40 διασώσεις πάνω, υπάρχουν εθελοντές. Όλη η διαδρομή είναι ασφαλισμένη και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το κομμάτι. Ακούμε τους εθελοντές, ακολουθούμε τους διασώσεις ό,τι μας λένε και βασικά δεν διαφεύγουμε της πορείας, ούτε προσπαθούμε να κόψουμε δρόμο από κάπου. Μπορεί να έχει ομίχλη, μπορεί οτιδήποτε, να προσανατολιστείτε. Όπως είπα, μέχρι το 6,5 χιλιόμετρο είστε μέσα στο μονοπάτι Σταλαματιάς που υπάρχει από την αρχή. Από το 6,5 και πάνω δεν πάτε στο Χότζα, δεν ακολουθείτε καμία κόψη. Μπαίνετε στον δρόμο που οδηγεί στο Δύο Χρυσάκι. Είναι το ασφαλέστερο μέρος για να πάτε εκεί. Έχετε κάποια ερώτηση? Εσύ ξέρεις ότι εμείς πρέπει να κάνουμε λίγο μία, γιατί έχουμε και την περσινή επερσινή. Τον τρίτο στο διάστημα του Καναδά και τον τέταρτο στο Χρυσάκι. Έχουμε και στο Χρυσάκι σταθμό. Εκεί μπορείτε να φάτε κάτι και να επιστρέψετε. Τους ίδιους σταθμούς θα βρείτε και στην επιστροφή. Το ίδιο είναι. Αυτό που θέλω να τσεκάρετε είναι να έχετε το νούμερο μπροστά σας σε εμφανές σημείο, ή στο μπούτι ή στο στήθος. Και επίσης ξανατσεκάρετε τα τσιπάκια στα πόδια. Κύριε Νίκο, καλημέρα. Δεν έχω σχόλια, το βουνό είναι έτσι, ο Όλυμπος είναι έτσι. Αυτό το μικροκλίμα ζούμε, στην Ελλάδα είμαστε. Δεν πειράζει, κατανοώ τη δική σας προσπάθεια, το δικό σας άγχος. Προέχει υγεία και ασφάλεια, οπότε να ευχαριστηθείτε. Παιδιά, οι κορδέλες μέσα στο δάσος είναι τα μπελάκια του Φαέθου κόκκινα, τα οποία τα έχετε δει περισσότερο, και οι κορδέλες το δρόμο που θα ακολουθείτε θα υπάρχουν δίπλα στο δρόμο και πασαλάκια με σημαίακι πάνω. Δεν χρειάζεται να κάνετε τέτοιους παλικαρισμούς, ειδικά αν δεν έχετε ορατότητα και δεν γνωρίζετε καλά τη διαδρομή. Δευτερόλεπτα, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε!